Εκ του γεροντικού αποφθέγματα του Αββά Πέτρου του Δίου. Πέτρος ο του Δίου πρεσβύτερος, ο Πέτρος ο πρεσβύτερος της Μονής του Δίου, όταν συνέβαινε να προσεύχεται με άλλους, επειδή λόγω του ιερατικού του αξιώματος τον ανάγκαζαν να στέκεται μπροστά, από ταπεινοφροσύνη πήγαινε πίσω να σταθεί, εξομολογούμενος, όπως στον βίο του Αββά Αντωνίου είναι γραμμένο. Αυτό το έκανε μη λυπώντας κανένα. Ενώ ήταν ιερέας και θα έπρεπε να στέκεται μπροστά από τους άλλους, λόγω του ιερατικού του αξιώματος, όμως από μεγάλη ταπεινοφροσύνη στεκότανε πίσω και ζητούσε συγχώρηση, όπως είναι γραμμένο και στο βίο του Αββά Αντωνίου, και αυτό λέει το έκανε μη λυπώντας κανένα. Αποφθέγματα του Αββά του Ρωμαίου. Ήρθε κάποτε ένας μοναχός Ρωμαίος, ο οποίος είχε αναδειχθεί μεγάλος στο παλάτι, στη Ρώμη δηλαδή, και εγκαταστάθηκε σε σπίτι, πλησιέστερα στην εκκλησία. Είχε δε και ένα δούλο να τον υπηρετεί. Βλέποντας λοιπόν ο πρεσβύτερος την αδυναμία του και μαθαίνοντας από τι καλοπέραση ήταν, δηλαδή πώς ζούσε όταν ήταν στον κόσμο με πολύ μεγάλη άνεση, ότι ο Θεός οικονομούσε και ερχόταν στην εκκλησία του, το έστειλε για να έχει μία άνεση σχετική και εκεί στην Σκήτη. Και αφού έκαμε 25 χρόνια στη Σκήτη, έγινε διορατικός και ονομαστός. Δηλαδή, παρόλο που δεν έκανε πολύ μεγάλη και αυστηρή άσκηση όπως οι υπόλοιποι πατέρες, όμως έγινε χαρισματούχος, αγίασε δηλαδή, μετά από 25 χρόνια που έμεινε στη Σκήτη. Ακούντας δε ένας από τους μεγάλους Αιγυπτίους γι' αυτόν, ήρθε να το δει, περιμένοντας να βρει σε αυτόν κάποια περισσότερη σωματική άσκηση. Άκουσε για τα χαρίσματά του και προφανώς περίμενε να δει ένα μεγάλο ασκητή που θα έκανε μεγάλες ασκήσεις και πολλούς σωματικούς σκόπους. Μπαίνοντας τον ασπάστηκε και αφού προσευχήθηκαν κάθισαν. Τον βλέπει λοιπόν ο Αιγύπτιος να έχει ημάτια μαλακά και χράμι και προβιά από κάτω του και μικρό μαξιλάρι, αλλά και τα πόδια του ήταν καθαρά και με σανδάλια. Όταν τα είδε αυτά σκανδαλίστηκε, γιατί στο μέρος εκείνο δεν ήταν έτσι ο τρόπος ζωής, αλλά ήταν τρόπος σκληραγωγίας, δηλαδή ζούσαν με μεγάλη σκληραγωγία οι πατέρες. Και διορατικός όντας ο γέρον κατάλαβε ότι σκανδαλίστηκε ο επισκέπτης. Λέγει λοιπόν στον υπηρέτη του, «Κάμε μας εορτή για χάρη του Αββά σήμερα». Δηλαδή να ετοιμάσεις κάτι καλύτερο, σαν να έχουμε γιορτή. Βρήκε λοιπόν εκείνος λίγα χορταρικά και τα έβρασε. Και σαν ήρθε η ώρα σηκώθηκαν και έφεγαν. Είχε δε και λίγο κρασί εξαιτίας της αδυναμίας του ο γέρον και ήπιαν. Όταν δε έπεσε το βράδυ, είπαν τους 12 ψαλμούς και κοιμήθηκαν. Το ίδιο έκαμαν και τη νύχτα. Το δε πρωί, σαν σηκώθηκε ο Αιγύπτιος, του λέγει «Την ευχή σου» και έφυγε χωρίς να ωφεληθεί. Και σαν προχώρησε λίγο, θέλοντας ο γέρο να τον ωφελήσει, έστειλε και τον κάλεσε. Και φτάνοντας εκείνος με τα χαράς πάλι τον υποδέχθηκε και τον ρώτησε λέγοντας «Από ποια χώρα είσαι» και λέγει «Αιγύπτιος». Και από ποια πόλη, εκείνος δε αποκρίθηκε «Εγώ διόλου δεν είμαι αστός, δεν είμαι από πόλη». Και τον ρωτά «Ποια ήταν η δουλειά σου στο χωριό σου» και λέγει «Έκαμα τον αγροφύλακα». Και του λέγει «Πού κοιμόσουν» και αποκρίθηκε «Στους αγρούς». «Είχες», λέγει, «στρώμα να πλαγιάσεις» και λέγει «Ναι, σε αγρούς θα είχα να βάλω στρώμα από κάτω μου». «Τότε πώς κοιμόσουν»? Απάντησε «Κατάχαμα». Του λέγει πάλι «Και τι είχες να τρως στους αγρούς ή τι κρασί έπινες?» Αποκρίθηκε «Υπάρχει φαγητό και πιωτό στους αγρούς». «Αλλά πώς ζούσες?» το ρωτά. Λέγει
Έτρωγα ξηρό ψωμί και αν έβρισκα λίγο παστό κρέας και νερό, αποκρίθηκε ο γέρον και είπε, μεγάλο βάσανο, μεγάλη ταλαιπωρία δηλαδή. Αλλά για πες μου, υπάρχουν και λουτρά στο χωριό για να πλένεστε? Και εκείνος είπε, όχι, πλενόμαστε στο ποτάμι όταν θέλουμε. Αφού λοιπόν ο γέρον τον έκαμε να τα φανερώσει όλα αυτά και έμαθε της προηγούμενης του ζωής την ταλαιπωρία, θέλοντας να τον ωφελήσει, του διηγήθηκε το δικό του πρώτερο βίο μέσα στον κόσμο, λέγοντας, «Εγώ, ταπεινός που βλέπεις εδώ, είμαι από τη μεγάλη πόλη Ρώμη και είχα μεγάλο αξίωμα στο παλάτι του βασιλέως». Και με τα πρώτα αυτά λόγια, ο Αιγύπτιος ένιωσε κατάνοιξη και άκουε με πολύ προσοχή τα παρακάτω. Και συνέχισε εκείνος. Άφησα λοιπόν την πόλη και ήρθα σε αυτή την έρημο. Και πάλι, εγώ όπου με βλέπεις, είχα σπίτια μεγάλα και χρήματα πολλά. Και καταφρονώντας τα, ήρθα σε αυτό το μικρό κελί. Πάλι, εγώ όπου με βλέπεις, είχα κρεβάτια ολόχρυσα με ακριβά στρώματα. Και αντί για αυτά, μου έδωσε ο Θεός αυτό το χράμι και αυτή την προβιά. Πάλι, τα ρούχα μου ήταν πολύ ακριβά και αντί για εκείνα φορώ τα φτηνά αυτά ημάτια. Πάλι στο τραπέζι μου πολύ χρυσάφι δαπανούσα. Και αντί για εκείνο, ο Θεός μου έδωσε αυτά τα λιγοστά χόρτα και αυτό το μικρό ποτήρι κρασιού. Και με υπηρετούσαν πολλοί δούλοι. Και να, αντί για εκείνους, ο Θεός κίνησε την καρδιά αυτού του μοναχού για να με υπηρετεί. Και αντί να πηγαίνω σε λουτρό, χύνω λίγο νερό στα πόδια μου και φορώ τα σανδάλια εξαιτίας της αδυναμίας μου. Δηλαδή δεν είχε, φορούσε δηλαδή, ενώ οι άλλοι πατέρες δεν φορούσαν προφανώς τίποτα. Πάλι, αντί να ακούω μουσικούς και κιθάρες, λέγω τους 12 ψαλμούς. Όμοια και τη νύχτα, αντί για τις αμαρτίες που έκανα, τώρα με ειρήνη κάνω τη μικρή μου προσευχή. Σε παρακαλώ λοιπόν, Αβά, μη σκανδαλιστείς από την αδυναμία μου. Αυτά ακούοντας ο Αιγύπτιος, συνήλθε και είπε, αλίμονό μου, όπου από πολλή ταλαιπωρία στον κόσμο, από πολλή κακοπάθεια, ήρθα σε ανάπαυση. Και όσα δεν είχα τότε, τα έχω τώρα. Γιατί ο Αιγύπτιος αυτός ζούσε με πολύ κακοπάθεια, όπως ομολόγησε ο ίδιος όταν ήταν στον κόσμο και έκανε τον αγροφύλακα. Τώρα που ήρθα στο μοναχισμό, περνάω πολύ καλύτερα από ό,τι τότε. Γι' αυτό λέει αλίμονό μου, από την πολύ κακοπάθεια του κόσμου ήρθα στην ανάπαυση. Ενώ εσύ από την πολύ ανάπαυση που είχες στον κόσμο ήρθες στην ταλαιπωρία και από την πολύ δόξα και τον πλούτο ήρθες στην ταπείνωση και τη φτώχεια. Και έφυγε πολύ ωφελημένος και έγινε φίλος του και πήγαινε σε αυτόν συχνά για να ωφελείται. Γιατί ήταν άνθρωπος διακριτικός και απέπνεε την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Από όλα αυτά, διδασκόμαστε να μην κρίνουμε τα πράγματα επιφανειακά και να μην είμαστε εύκολοι στο να κατακρίνουμε, ούτε και να σκανδαλιζόμαστε με αυτά που βλέπουμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα. Όπως με την περίπτωση αυτού εδώ, του ευγενέστερου Ρωμαίου, ο οποίος άφησε την ανάπαυση, τη μεγίστη της πόλης και ήρθε στην κακοπάθεια της ερήμου. Και αυτές οι μικρές παρηγορίες που είχε ήταν κάτι το σχεδόν μηδέν μπροστά σε αυτά που είχε αφήσει. Ο άλλος, ο Αιγύπτιος, είχε αφήσει την κακοπάθεια και είχε έρθει σε μια καλύτερη κατάσταση. Και έτσι φαίνεται κάτι ότι είναι καλό, ενώ μπορεί να μην είναι τόσο καλό. Και κάτι άλλο που να φαίνεται κακό και να είναι στην πραγματικότητα καλό. Όπως στην περίπτωση αυτή του Ρωμαίου, που είχε κάποια μικρή ανάπαυση και φαίνονταν σαν κακό, αλλά όμως στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο καλό και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη άσκηση αυτή όλη η αποχή που είχε από την προηγούμενη αναπαυτική ζωή του και από τις προηγούμενες αναπαύσεις που είχε. Ας δοξάσουμε τον Θεό και ας φροντίζουμε και εμείς πάντοτε να κρίνουμε τη δίκαιη κρίση, να μην κρίνουμε επιφανειακά
και πάντοτε να βάζουμε καλό λογισμό για τους άλλους. Ποτέ να μην κατακρίνουμε και ποτέ να μην είμαστε εύκολοι στο να σκανδαλιζόμαστε. Το δε Θεοίμον δόξα πάντοτε νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.